κατέρευσε κομμάτι της στέγης εδώ στην οδό Νίκης, στην πόλη της Καβάλας. Βρισκόμαστε ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο, πίσω από την πλατεία Καπνεργάτη, εδώ που κατέρευσε το κομμάτι της στέγης. Ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος. Η σκεπή ήδη ήταν πεσμένη σε ένα σημείο της και λόγω των βροχοπτώσεων, φαντάζομαι, που τόσες μέρες βρέχει, έπεσε και το υπόλοιπο κομμάτι. Και βγήκαν πάρα πολύ σκόνη από τα πάνω παράθυρα. Αυτό μόνο. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να πέσουν κομμάτια της στέγης σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν παρκαρισμένο ακριβώς δίπλα στο συγκεκριμένο σημείο και να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Κάποιες πέτρες έφυγαν κάποια μικρά κομμάτια και έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητο, στο πίσω μέρος και έσπασαν το παμπρίς. Αυτό. Τώρα τι ακριβώς θα ζητήσετε εσείς από το Δήμο? Δεν ξέρω τι θα γίνει. Παλιότερα υπήρχαν κάποιες διαδικασίες, πάλι είχαν γίνει κάποια θέματα. Θέλανε να μας βάλουν το πλέγμα πιο εδώ για τα μαγαζιά μας, όμως επειδή υπάρχει πρόβλημα και εδώ δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, ζητήσαμε να μεταφερθεί. Βασικά δεν είναι θέμα, νομίζω, του Δήμου. Ήταν θέμα τα αλφα αστικά ακίνητα. Πάντως αυτό το πλέγμα τώρα που υπάρχει δεν προστατεύει κάτι ιδιαίτερο. Δεν προστατεύει, ναι. Δεν προστατεύει. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να πέσει, έχει άμεσο φόβο και ο πεζός και τα αυτοκίνητα να πάθουν ζημιές. Έχετε ζητήσει ποτέ βοήθεια από κάποιο φορέα για αυτό το συγκεκριμένο κτίριο και άλλες καπναποθήκες όμως που έχουν την ίδια μοίρα με αυτήν? Όχι. Απλά είχαμε κάνει μια κίνηση, ιδιοκτήτες των καταστημάτων εδώ. Είχαμε πάει στην Ομαρχία πριν χρόνια για το θέμα του πλέγματος που θα το βάζανε πιο εδώ. Αυτό μόνο. Ήρθε κάποιος από εδώ τώρα να υποπτεύσει την όλη κατάσταση? Όχι. Δεν φάνηκε κάποιος, όχι.